θέλαμε να περάσουμε στον χώρο του λιμανιού, να κατευθυνθούμε προς τα σημεία της πύλης 11, σε αυτό δεν μπορούμε να σου το επιτρέψουμε να περάσετε μέσα. Δείτε το λίγο τώρα. Το λιμάνι τι είναι, είναι επιβατικός σταθμός, είναι ένας χώρος δημόσιος που ανήκει στο λαό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μην επιτραπεί η διέλευση ανθρώπων και δεδόσεων. Κάποιο ψήφισμα, ναι. Να πει όλη η πορεία. Γιατί απαγορεύεται, γιατί κάθε άλλη στιγμή και ώρα της μέρας μπορώ δηλαδή να διελεύσω. Ποιος θα μας απαντήσει τότε, να επικοινωνήσουμε άμα είναι με κάποιον άλλον. Πείτε μας ποιος είναι ο ανώτερος εδώ πέρα, να σας συνεχίσουμε. Είναι να μην επιτραπεί. Οι εντολές αυτές από πού έρχονται. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, δεν είναι τυχαίο το μέρος το οποίο αποφασίσαμε να καταλήξει η σημερινή μεγαλειώδης και μαχητική πορεία. Δεν είναι τυχαίο γιατί επιλέξαμε να σταματήσουμε στο λιμάνι της πόλης μας. Το κάναμε γιατί θέλαμε να πρωτοφωνάξουμε το σύνθημά μας ότι η εργατική τάξη της Ελλάδας θέλει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να είναι λιμάνι των λαών και όχι αρμοδιότητα των υπεριαλιστών. Αντίθετα, το είδαμε και εδώ πέρα για άλλη μια φορά βέβαια ότι η ελληνική κυβέρνηση, το κάθε κόμμα το οποίο βρίσκεται στην κυβέρνηση και περνάει οποιαδήποτε αντιλαϊκά μέτρα, δεν μπορεί να επιτρέψει το λαό της πόλης να μπορέσει να μπει μέσα στο λιμάνι. Ίσα ίσα κάνουν τις πλάτες στις νατοϊκές αρμάδες, στους μαγκελάριδες των λαών, σε αυτούς οι οποίοι τώρα έχουν βαλθεί να σκοτώσουν τους λαούς της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Όμως ξεχνάμε ότι σε αυτή την πόλη, σε αυτό το λιμάνι, αυτή η εργατική τάξη το 99 τους είχε στείλει στη λαχανοαγορά. Να είμαστε σε ετοιμότητα, να είμαστε σε εγρήγορση, σε αυτό το ενδεχόμενο, σαν τους κλέφτες, τα κρυφά να βλέπονται, να αναφορτώσουν και να ξεφορτώσουν το πολεμικό υλικό. Ο λαός της Ελλάδας έχει επιλέξει ότι δεν θα συμμετάσχει σε αυτό το σφαγείο, δεν θα επιλέξει στρατό των γονιστών. Έτσι όπως τότε, το 99, θα συλλάξουμε μια υπερδύναμη. Έτσι και τώρα θα πούμε, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα είναι λιμάνι των λαών, όχι αρνητήριο των υπεριαλιστών. Εμπρός να δυναμώσουμε τον αντιπεριαλιστικό αντιπολεμικό αγώνα και να βάλουμε στόχο την Πρωτομαγιά να έχουμε ακόμα περισσότερο παλμό, ακόμα περισσότερο κόσμο να γίνει γνώση στους χώρους δουλειάς, ότι δεν μας επιτρέψει να μπορέσουμε να πούμε. Καλή δύναμη σε όλους. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, όσο οι νατοϊκές αρμάδες βρίσκονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, οι όσες θα τολμήσουν να έρθουν και αυτοί και η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν το φόβο μας. Η πορεία συνεχίζεται με κατεύθυνση την πύλη 11 του λιμανιού. Τόσα χρόνια να πω, Woo!
μας αφήσουν να πάμε αριστερά και να βγούμε από την κεντρική πύλη. Πάμε. Αυτό. Βρισκόμαστε εδώ, περιμένουμε να ανοίξουν ώστε να περάσουμε μέσα από το λιμάνι και να βγούμε από την κεντρική πύλη. Συνεχίζουμε δυναμικά. Εμπρός, λαέ, μισκή στο κεφάλι, ο μόνος λαός είναι επίθεση κεφάλι. Πριν να είναι στάσιμη κατάσταση και να λέμε, και να λέμε διαβούλευση, αλλά όχι διαβούλευση και από εκεί προσαγωγές. Συγκροτούμαστε ξανά με κατεύθυνση να πάει πορεία προς το κέντρο της πόλης και προχωράμε σε νέο συλλαλητήριο στις 6.30 ώρα το απόγευμα έξω από την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Προχωράμε συγκροτημένα. Ανανεώνουμε το αγωνιστικό μας ραντεβού για σήμερα 6.30 ώρα έξω από τα γραφεία της Αστυνομικής Γενικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Με όλες μας τις δυνάμεις βάζουμε μπροστά τα σωματεία μας μαζικά να στείλουμε την απάντησή μας στην κυβέρνηση και στα αφεντικά της. 6.30 ώρα όλοι και όλες στο αστυνομικό μέγαρο.